Και η ΑΕΚ, όπως και ο ΠΑΟΚ, πάντως είχε την πολυτέλεια 10 μέρες. Ροκομίσο. Να. Ροκομίσο, ναι, Αμερικάνος. Να προετοιμαστεί για αυτόν τον τελικό. Η ΑΕΚ είναι που ξέρει, πέρα από όλα τα άλλα, ότι αν κερδίσει αυτό το μάτς, πήρε το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχει ένα πλεονέκτημα. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα η οποία όταν έχει ένταση και πίεση και στα καλά της, είναι πολύ καλή. Με 10 μέρες ξεκούραση, εγώ πιστεύω θα τη δω σαν τριαντάρι στο μπαρ με 12 ώρες ύπνο, ξυρισμένο με ζηλέτσου Περσίρβελ και κολόνια βρούτη να πούμε. Φρεσκαδούρα θα είναι. Παλιωμοδίτικες είναι αυτές τα που λέει. Φρεσκαδούρα. Απλά, στην πιθανή εντεκάδα που βλέπουμε, πρώτο Θεός Δετάρτη θα έχουμε τις εντεκάδες λογικά μέσα στην εκπομπή. Ναι, ναι. Θα είναι ωραίο να φτιάξουμε μία κάρτα για να δούμε όσες φορές ο Αλμέιδα έχει αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, πόσες φορές έχει παίξει με Σιμάνσκι Γιόνσον στο δίδυμο στα χαφ, γιατί στις περισσότερες είχε εκεί Πινέδα και ή Γιόνσον ή Σιμάνσκι στον άξονα. Τώρα, δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη να δούμε Αραούχο πίσω. Αριστερά. Όχι, Αραούχο πίσω από τον Λιβάη. 4-4-2 δηλαδή με... Στο με... ρόλο, στο ρόλο που είχε πέρσι στην ΑΕΚ, γιατί τον είδα πολύ ανεβασμένο τελευταία και θέλει... Και με τον Παναθηναϊκό ήταν καλός. Ναι, θέλει τον Τσαγανό και, τον καλό Αραούχο. Και από εκεί και πέρα... Και όχι, πιστεύω θα είναι Πινέδα Γιόνσον, δεν θα είναι Σιμάνσκι. Στην αρχική, γιατί δεν μπορεί να μην παίξει ο Ελίασον. Άρα καθαρό 4-4-2, δεν είναι ρόμφος. Ο Γκατσίνοβιτς τραβάει από τη γραμμή και μπαίνει προς τα μέσα. Και ο Άμραμπατ το ίδιο, δεν είναι ρόμφος. 4-4-2. Ναι, δεν ξέρω αν θα έχει και Γκατσίνοβιτς και Άμραμπατ, γιατί δεν πιστεύω ότι θα παίξει ο Ελίασον. Δηλαδή θα το θεωρώ απίθανο να μην ξεκινήσει. Να παίξουν δηλαδή με δύο εξτρέμ καλά κανονικά. Ο Γκατσίνοβιτς δεν είναι και πολύ καλό. Πάντως με τον Ολυμπιακό είχε παίξει στον Παπαρίνα στα playoff με Γιόνσον Σιμάνσκι. Στο ένα, ναι. Στο ένα. Και όταν κάποια στιγμή βγήκε κάποιο από τους δύο, είχε μεγάλη τρύπα για 10-15 λεπτά η ΑΕΚ μέχρι να βάλει το Λιούμπι. Πάντως ο Ολυμπιακός κυριάρχησε για ένα διάστημα. Τακτικά ο Ολυμπιακός εδώ μπορεί να παίξει για δύο αποτελέσματα και το χώρο. Πώς έπαιξε και με την Αστον Βίλα πολλές φορές και από την πίσω μεριά, μπορεί να την παίξει. Γιατί η ΑΕΚ θα βγει κάποια στιγμή. Μπορεί να μην βγει από την αρχή, θα ανέβει απάνω. Πες ότι είναι στο 50-0, θα ανέβει απάνω. Για, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης. Έχει απέναντί του την ΑΕΚ. Ξέρουμε όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί φέτος. Νομίζω ότι το χτυπήσει ο Ολυμπιακός φουλ το παιχνίδι και ο κόσμος θα είναι σε αυτό το mood. Και καταλήγω ότι δεν ξέρω αν τακτικά ο Μεντιλίμπαρ θα αφήσει μέτρα και την μπάλα στην ΑΕΚ. Αν γίνει Λουτσέσκου, όπως έγινε χθες ο Λουτσέσκου, θα πάρει το μάτς. Αν ο Μεντιλίμπαρ, γιατί καμιά φορά μπορεί να λειτουργεί και συναισθηματικά, δεν πρέπει να μπει στην και ήδη μία φορά το έχουμε χρεώσει και το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ότι τον παρέσει ο ενθουσιασμός της εξέδρας. Με τη Φενέρ, παρασύρθηκα. Και με την Άστον Βίλα στην Αγγλία. Έκανε πολύ επιθετικό πρέσβο. Με τη μία αλλαγή του Ορτέγκα. Όμως, κοίταξε να δεις, και οι δύο προπονητές έχουν ένα κοινό. Ότι δεν τους αρέσει να παίζουν αμυντικά. Προσέξτε, όχι να μην προσέχουν την αμυνά τους, να μην κλείνονται πίσω. Κανένας από τους δύο προπονητές δεν είναι προπονητής που κλείνεται πίσω. Θα παίξουν επιθετικά. Η ΑΕΚ δεν βολεύεται με την ισοπαλία και θα θέλει την νίκη. Και ο Ολυμπιακός επίσης δεν θα βολεύεται στο 100% με την ισοπαλία και θα θέλει την νίκη. Πλέον δεν του κάνει. Αν κάνει ισοπαλία με την ΑΕΚ, θα πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό ή τουλάχιστον να μην χάσει, αν χάσει ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Αλλά το πιο safe, επειδή ξέρω τη φιλοσοφία του προπονητή, είναι να πάει να χτυπήσει το παιχνίδι. Δηλαδή να πάει να κερδίσει. Από την άλλη πλευρά, ο Αλμέιδα, αν το παίξει έξυπνα το παιχνίδι, αφήνω παράγοντες, διαιτησίες και τα υπόλοιπα απ' έξω, δεν μπορώ να τα πω αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει σε κάποια παιχνίδια, έχουν παίξει ρόλο σε αρκετά μάτς η διαιτησία στα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Θεωρώ ότι πραγματικά θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που βέβαια, στο πίσω σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός η Τούμπα και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, είναι τέταρτος Ολυμπιακός. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός η Τούμπα, τότε η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και καλές γιορτές. Ναι. Καλό καλοκαίρι.